Βρισκόμαστε στην Εθνική Συνάντηση των Πρεσβευτών. Είναι σήμερα η ευκαιρία όλοι μαζί να ανταλλάξουμε απόψεις και με τους θεσμικούς φορείς και μεταξύ μας ως πρεσβευτές για το πώς μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ξεκινάω με κάτι που το 1990, όταν είχα τελειώσει γεωλόγος και επιστήμονας είμαι και το διδακτορικό μου, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γνώρισα ένα καθηγητή από την Ολλανδία, ο οποίος μου είπε κάτι σημαντικό. Δεν μπορείς να αλλάξεις με όλη αυτή την ενέργεια και την ορμή που έχεις ως νέος επιστήμονας. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Και τι μπορεί να κάνω? Μπορείς να αλλάξεις, μου λέει, το μικρό κόσμο στον οποίο κινείσαι. Λέγομαι Πέτρος Κόκαλης, είμαι ευρωβουλευτής και εργάζομαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είμαι επίσης πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μαζί με άλλους 55 Έλληνες πολίτες και εκατοντάδες άλλους στην Ευρώπη, με σκοπό τη συνεργασία και την έβρεση και υλοποίηση λύσεων για την προσαρμογή μας και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Βρεθήκαμε εδώ, πρέσβεις του Συμφώνου του Κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, με διάφορους φορείς που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την κοινωνία, την επιστήμη και τον επαγγελματικό κόσμο, ώστε να δούμε τι κοινά βήματα μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται, που δεν είναι τίποτα άλλο την κλιματική καταστροφή. Και έρχομαι τώρα στο πού βρισκόμαστε και ποιοι είναι οι πρεσβευτές για το Σύμφωνο για το Κλίμα και τι μπορεί να κάνουν. Όπως είπε και η Αλής, ουσιαστικά έχουμε ένα μείγμα 50 ανθρώπων με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα, διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Καθένας από αυτούς μπορεί να δώσει κάτι προς την κατεύθυνση του κοινού σκοπού μας. Η Ελλάδα μας έχει ήδη πετύχει πολλά στον τομέα της πράσινης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά τα σπίτια μας, αναβαθμίζουμε ενεργειακά τις δημόσιες υποδομές και προχωράμε ακόμα πιο δυνατά στο μέλλον με τα Greek Eco Islands και πολλές άλλες εξαιρετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μας έχουν καταστήσει από ουραγούς στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πρωτοπόρους σε πάρα πολλούς τομείς και βεβαίως σε εξαγωγής καλών πρακτικών. Πλέον, όταν συζητάμε για κλιματική αλλαγή, έρχεται στο μυαλό όλων η κρίση, η παγκόσμια που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα και οι επιπτώσεις που είναι δυστυχώς πολύ σοβαρές και πολύ πιο ραγδαίες σε σχέση με αυτές που αναμέναμε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για το κλίμα. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του EU Climate Pact, το Σύμφωνο για το Κλίμα, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να κινητοποιήσει τον κόσμο, τους πολίτες να αναλάβουν ενεργό δράση για όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όλοι μαζί στηριζόμαστε κάτω από την ομπρέλα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να βάλουμε στη μικρή κοινωνία μας, στο Δήμο δηλαδή για παράδειγμα που ο καθένας βρίσκεται, να βάλουμε το σπόρο ή τις δράσεις που μας φέρνει η υποχρέωση για το Σύμφωνο. Η Ελλάδα έχει υπογράψει, άρα και οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτό. Το δεδομένο είναι ότι με το ρυθμό που μέχρι σήμερα κινήθηκε η κοινωνία με την οδηγία των πολιτικών δεν αρκεί. Χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Εδώ είμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όχι για εμάς μόνο, αλλά για τις γενιές που θα έρθουν. Αποτέλεσμα το οποίο επηρεάζει τόσο την ποιότητα της ζωής δικής μας, όσο το γενιά που θα έρθουν, αλλά και γενικά θέματα που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω οικονομία και την βιωσιμότητα ακόμα του ίδιου του πλανήτη. Τα μικρά νησιά έχουν ρόλο, εισπράττουν τα αποτελέσματα από την πρώτη αρχή της κλιματικής κρίσης και ως εκ τούτου πρέπει να σηκώσουμε περισσότερα και πιο δυνατά μανίκια να αντιμετωπίσουμε αυτά που ήδη έχουν έρθει. Θέλω να κλείσω εδώ προσκαλώντας μέσα από αυτή την παρουσίαση όλους τους αιρετούς να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει μια σταθερή και διαρκής συνεργασία. Αυτό που ζητάμε είναι να είναι πολλαπλασιαστές, γιατί είναι οι καλύτεροι πολλαπλασιαστές προς την τοπική τους κοινωνία. Και θέλουμε πραγματικά η ομάδα των 54-52 πρεσβευτών να μπορέσει με τα αντικείμενά της επιστημονικά και επαγγελματικά να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να κάνουμε όλοι μαζί την αλλαγή που πρέπει για το κλίμα. Σας ευχαριστώ.